σήμερα θα δούμε ένα αυτοκίνητο το οποίο κυκλοφορεί εδώ και αρκετό καιρό στον υπόλοιπο κόσμο, ωστόσο πολύ προσφάτως έφτασε και στην ελληνική αγορά. Είναι βεβαίως το νέο Kia Sportage. Να το λοιπόν, ολοκένουριο Kia Sportage. Είναι η τέταρτη γενιά του Sportage αυτή και σε σχέση με την προηγούμενη είναι και αρκετά διαφοροποιημένη. Είναι πιο δυναμική σχεδιαστικά, έτσι, πιο άγριο φαίνεται αυτό το κινητό. Έχει βέβαια και αυτή τη μάσκα σαν στόμα μπροστά, τα φώτα είναι ψηλά στο καπό, θυμίζουν λίγο Porsche. Η νέα γενιά Sportage έχει μήκος 4 και 48 μέτρα. Είναι λοιπόν λίγο πιο μεγάλο από το προηγούμενο και αρκετά μεγάλο σαν αυτοκίνητο. Βέβαια δεν φτάνει τα 4,7 για παράδειγμα που έχει το Skoda Kodiaq, αλλά οκ, είναι περίπου 4,5 μέτρα. Έχει αρκετά τονισμένους θόλους γύρω τα φτερά, είναι και αυτά τα ματ προστατευτικά που τονίζουν το εκτός δρόμου παρουσιαστικό. Βέβαια το αυτοκίνητο εκτός δρόμου μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι τετρακίνητο. Δεν είναι τετρακίνητο το Kia Sportage, τουλάχιστον όχι σε αυτή την έκδοση με τον 1700 πετρελαιοκινητήρα των 116 ύπων. Είναι ψηλό όμως, έχει λάστιχα μεγάλο προφίλ 215-70-16 με στάνταρ ζάντες αλουμινίου και πίσω έχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Αυτά τα φώτα LED είναι, έρχονται και συνεχίζει αυτό εδώ και ενώνει το επόμενο. Αμερικανιά θυμίζει και μπορεί να είναι. Και τα flash είναι χαμηλά. Δεν έχει πάνω flash, έχει κάτω. Ξεχωριστό. Αυτή είναι η έκδοση 1,7 diesel. 116 ύπη, 28 κιλά ροπή. Κίνηση μόνο εμπρός. Μηχανικό εξάρι κυβότιο ταχυτήτων. Τετρακίνητο το Sportage βγαίνει ή στην καλή turbo έκδοση βενζίνης με 1600 κινητήρα και τους 177 ύπους ή στη δίλητρη βενζίνης diesel και 4x4, ας το ξεχάσουμε. Μπροστά είναι ωραίο όμως, είναι πολύ ωραίο μπροστά. Αρκετά δυναμικό, αρκετά άγριο. Νομίζω πως θα σε ορμήξει να σε φάει. Βέβαια δεν έχει τόση δύναμη να τον ορμήξει να σε φάει, αλλά okay. Είναι μια εικόνα. Ας δούμε όμως τι έχει να μας πει και από μέσα. Ωραία! Λοιπόν, έχει Apple CarPlay, οπότε γιατί όχι να μην βάλω το καλώδιο μου. Βάζουμε τη θύρα μας USB. Ορίστε, έτοιμο. Το βάζεις και αυτό εδώ και είσαι ωραίος. Έχεις το iPhone σου στην οθόνη. Ανοιχτή ακρόαση, βέβαια το καλώδιο λίγο ενοχλεί. Θα μπορούσε να είναι κάπου εδώ μέσα να μπαίνει. Η ποιότητα είναι καλή. Αυτό εδώ είναι πλαστικό, αλλά είναι τόσο μαλακό που νομίζεις θα μπει το δάχτυλο σου μέσα. Και αυτό. Αυτό είναι πιο σκληρό. Ωραίο τιμόνι. Αρκετά μικρό σε διάμετρο και αρκετά σπορτίφ. Τριάκτινο, έτσι αλουμινένιο χρώμα εδώ. Χειριστήρια, πολλά χειριστήρια. Πίνακας οργάνων. Okay. Και εδώ έχουμε ένα πάνελ ελέγχου, τα οποία όλα απεικονίζονται εδώ πάνω. Για παράδειγμα, ραδιόφωνο, media. Αναζήτηση τραγουδιού, χάρτες για το GPS, ανεμιστήρας για το air condition. Κατεύθυνση αέρα, μας τα βγάζει όλα εδώ πάνω. Ωραία, ωραία, ωραία. Βιζονικός. Ορίστε. Seems like I cut you off. Λοιπόν, έχουμε ωραία πράγματα εδώ. Εξάρι μηχανικό κυβότιο ταχυτήτων, σύστημα start and stop εδώ. Έχουμε ένα σύστημα υποβοήθησης σε κάθε φορά, παρότι το αυτοκίνητο δεν είναι τετρακίνητο. Ο κλιματισμός είναι τριζωνικός.
έχουμε και ένα τριζωνικό σημείο εδώ πίσω. Το δούμε, το πάμε πίσω. Έχουμε ένα ωραίο παπαρχιόνι, μια ωραία βαθιά θήκη. Η ποιότητα είναι καλότσικη. Και αυτά εδώ είναι μαλακά ωραία. Είναι λίγο μουντό όμως από μέσα. Είναι πολύ μαύρο. Ας δούμε όμως και πίσω τι γίνεται. Λοιπόν, είναι άνετο, ναι. Είναι πολύ άνετο. Έχει τριζωνικό κλιματισμό. Έχει αρκετό ύψος επάνω. Τι είναι? Είναι καινούργιο το αυτοκίνητο και θα έχω την τιμή να βγάλω μια ζελατίνα. Λοιπόν, ναι, είναι ωραίο. Επίσης είναι μαύρο πίσω, αποκλειστικά. Κάθεσαι όμως, ταξιδεύεις. Ας δούμε όμως πως είναι και στο δρόμο, έτσι. Γιατί, ωραίο το σταματημένο. Άμα δεν οδηγήσουμε λίγο, θα γίνει. Ωραία. Πάμε μια βολτίτσα, να δούμε πως είναι στο δρόμο. Εντός δρόμου, καθότι δικίνητο το πετρελοκίνητο Sportage που έχουμε. Κάτι χτυπάει, τι γίνεται? Δεν έχει κατέβει τελείως το χειρόφρενο για να χιλιοστώ. Λοιπόν, 1700 diesel, 116 ύπη. Δεν είναι και τόσο γκαζιάρικο, σίγουρα. 11,4 λέει 0%. Πολλά. Το νιώθεις και αργό βέβαια. Ευτυχώς υπάρχει ροπή. Υπάρχουν 28 κιλά ροπής εδώ. Οπότε προσπεράσματα, ρεπρίζ και όλα αυτά γίνονται πιο ευχάριστα. Από πλευράς βάρους βέβαια το Sportage είναι περίπου 1450 κιλά. Δεν είναι λίγα, δεν είναι και πολλά βέβαια για την κατηγορία του και το ύφος του. Είναι αρκετά καλά, είναι στο μέσο όρο θα έλεγα της κατηγορίας. Οπότε είμαστε okay και από αυτό. Η ανάρτηση είναι καλούτσικη, πλήρως ανεξάρτητη παντού βεβαίως. Όπως σε ωραίο είναι και το τιμόνι, παρά το γεγονός ότι έχει 100% τεχνική αίσθηση. Είναι ηλεκτρική η κρεμαγέρα. Αν δεν το ξέρεις, δεν σε ενοχλεί. Αν το ξέρεις και έχεις το νου σου, το αντιλαμβάνεσαι. Πάλι όμως δεν ενοχλεί. Άρα είναι θετικό αυτό. Όσον αφορά την κατανάλωση, εδώ η αντιπροσωπεία λέγει ότι ο πετρελοκινητήρας είναι ακόμα αυτά και κατά μέσο όρο 4,7 λίτρα στα 100. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα. Γιατί με το ζόρι κάποιος θα δει τιμές γύρω στα 7-6,8 λίτρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 7,6. Εντάξει, okay, πάμε και λίγο απρόσεκτα. Αλλά τα νούμερα είναι εκεί γύρω στα 7, τα αληθινά. Όσον αφορά τις τιμές, η έκδοση που οδηγούμε, η diesel με κίνηση μπροστά και με το εξάρι μηχανικό κυβότιο, ξεκινάει από τις 20.890 ευρώ. Βέβαια το αυτοκίνητο ξεκινάει πολύ πιο χαμηλά στις εκδόσεις βενζίνης, τα 1.600 με 136 ύπους, κάπου στις 19.000. Όμως, άμα θέλει κανείς να πάρει κάποιο τετρακίνητο αυτοκίνητο, τετρακίνητο Sportage, το 1.600 με τους 177 ύπους βενζίνης, κοστίζει από 33.500 ευρώ. Είναι πολλά. Όμως, τα 22 που έχουμε εδώ, 22.890 ευρώ, προσφέρουν ένα καλό value for money, ένα καλό πακέτο χώρων, άνεσης, καλής ποιότητας κύλησης και βεβαίως με τα πλεονεκτήματα της Kia, εγγύηση κλπ. Ας δούμε όμως τι γίνεται εκτός δρόμου. Τι έχει να μας πει αυτό το δικίνητο Kia Sportage με το άγριο εκτός δρόμου παρουσιαστικό. Εντάξει, υπάρχει ύψος από το έδαφος, υπάρχουν μεγάλα ελαστικά σε προφίλ, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να κινηθούμε σε δρόμους σαν και αυτόν, έναν πατό, χωματόδρομο, ακόμη και από μια Lamborghini. Εκτός δρόμου όμως που τα πράγματα δυσκολεύουν, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να πάμε στην παραλία, ναι. Αλλά μπορούμε να πάμε και σε κάποια σημεία που είναι πιο κακοτράχαλα. Να περάσουμε και κάνα νεροφάγωμα, μια λακκουβίτσα έτσι καλή ώρα. Ωραία.
Αυτό είναι λοιπόν το δικίνητο diesel νέο Kia Sportage. Θα σε φέρει μέχρι εδώ. Δεν χρειάζεται τετρακίνηση και παου άλογα και ξέρω εγώ για να απολαύσεις μια απλή οικογενειακή ή όχι απόδραση. Την κάνει τη δουλειά. Και η γνώμη μου είναι ότι τα 28-90, 21, 21,5, 22 σε μια πιο άλλη έκδοση, πιο πλούσια, είναι μια χαρά. Γιατί τα παίρνεις όλα σε ένα αυτοκίνητο με πολύ καλό value for money. Αυτή είναι η γνώμη μου.